θέλετε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων και θα δούμε διάφορους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Για όσους πρώτη φορά παρακολουθούν κάποιον από τα σεμινάρια μας και ίσως να μην με γνωρίζουν, ονομάζομαι Νατάλη Λούμπα, είμαι συμβουλευτική ψυχολόγος και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά συνεργάζομαι και με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα, αρχικά, θα δούμε γιατί ενδεχομένως να έχουμε άγχος την περίοδο των εξετάσεων. Θα μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την ψυχική μας υγεία αυτή την περίοδο, που είναι έτσι αρκετά πιεστική περίοδος. Και στο τέλος θα κάνουμε και μια άσκηση χαλάρωσης μαζί, την οποία θα καθοδηγήσω εγώ και μπορείτε να κάνετε και εσείς μόνοι σας όταν νιώθετε αγχωμένοι, όταν νιώθετε ότι έχετε ένταση. Πριν δούμε πώς να φροντίζουμε τον εαυτό μας και την ψυχική μας υγεία την περίοδο των εξετάσεων, θέλω να δούμε κάτι πιο σημαντικό. Μάλλον θέλω να απαντήσουμε ένα ερώτημα. Από πού προέρχεται το άγχος? Το άγχος μπορεί να προέρχεται λόγω του ότι βιώνω μεγάλη πίεση, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω και νιώθω ότι δεν θα τα προλάβω. Μπορεί να με αγχώνει ο φορτός εργασίας και ο όγκος των πληροφοριών που έχω να απομνημονεύσω, που είναι κάτι που το συναντούμε πολύ συχνά στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου και ακόμη ίσως και περισσότερο στις εξετάσεις μεταπτυχιακού επίπεδου. Μπορεί όμως να έχω και διάφορες άλλες υποχρεώσεις στη ζωή μου. Πολλοί από εσάς, οι φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μπορεί να εργάζεστε, έχετε τις οικογένειες σας, επομένως είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και όσο και αν θέλουμε να αφοσιωθούμε στο διάβασμα, μπορεί να μην μπορούμε καν, γιατί υπάρχουν πολλές άλλες προτεραιότητες. Επίσης, μπορεί να μην μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο μου σωστά, δηλαδή σαν άνθρωπος να δυσκολεύομαι να διαχειριστώ το χρόνο μου σωστά και να μου μένουν όλα την τελευταία στιγμή, οπότε προκαλείται άγχος και στρες. Πέραν όμως της πίεσης και του φόρτου εργασίας, που είναι έτσι οι πιο κοινοί λόγοι που μας προκαλούν στρες πριν τις εξετάσεις μας, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί να νιώθουμε αγχωμένοι. Μπορεί, για παράδειγμα, οι εξετάσεις και οι βαθμοί να μας αγχώνουν γιατί τους έχουμε συνδέσει με την αξία μας, με το αν αξίζω σαν άνθρωπος ή όχι. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο να αποδεχτεί ένα μέτριο βαθμό ή χαμηλό βαθμό. Αυτή η σύνδεση των βαθμών με την αυτοαξία μπορεί να ξεκινά ακόμη και από την παιδική ηλικία, όταν, για παράδειγμα, ένας γονιός ασκεί έντονη πίεση στα παιδιά, στο παιδί του να διαβάζει. Βεβαίως, οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να διαβάζουν και να υπάρχει έτσι και μια πειθαρχία. Όμως, εάν η αποδοχή του παιδιού από τον γονέα εξαρτάται από τους βαθμούς, ή αν το παιδί το βιώνει έτσι, ή αν ο γονέας δεν επαινεί το παιδί του συχνά, ακόμη και όταν αυτό παίρνει καλούς βαθμούς, που το βλέπουμε γι' αυτό, τότε ενδεχομένως το παιδί να αναπτύξει μια δυσλειτουργική σχέση με τους βαθμούς του, μια σχέση η οποία μεταφέρεται και στο πανεπιστήμιο και όχι μόνο στους φοιτητές ηλικίας 18 με 22, αλλά και σε φοιτητές οποιασδήποτε ηλικίας. Επίσης, ειδικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ξεκινούμε να βάζουμε ταμπέλες στους μαθητές. Αυτός είναι καλός, αυτός είναι μέτριος, αυτός είναι κακός μαθητής. Προκειμένου κάποιος, ειδικά στο πανεπιστήμιο, να αποφύγει μια αρνητική ταμπέλα, ενδεχομένως να αγχώνεται υπερβολικά για τους βαθμούς. Ή ένας μαθητής, ο οποίος ήταν πάντα άριστος, μπορεί να κουβαλά μέσα του το βάρος να παραμείνει άριστος για να μην απογοητεύσει κάποιον άλλο, να μην απογοητεύσει τα αγαπημένα του πρόσωπα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να κρύβονται πίσω από το άγχος των εξετάσεων, πέραν του προφανές, του ότι είναι εξετάσεις, υπάρχει πίεση, υπάρχει φόρτος εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και εγώ θα ενθάρρυνα και θα παροτρύνω τον καθένα από εσάς να κάνει μια αυτοεξερεύνηση και να προσπαθήσει να κατανοήσει τι είναι αυτό που τον αγχώνει και τον πανικοβάλλει. Μόνο όταν γνωρίζουμε τι ακριβώς προκαλεί το άγχος μας, μπορούμε να το δουλέψουμε και να το επιλύσουμε. Εδώ κρύφτηκε ο τίτλος μου. Συγγνώμη, η πλατφόρμα κάποιες φορές μου αλλάζει τις διαφανές μου. Ο τίτλος είναι «Πώς να φροντίσω την ψυχική μου υγεία την περίοδο των εξετάσεων». Και όπως είπα και πριν, είναι μια περίοδος κατά την οποία πολλοί από εμάς βιώνουμε ένα αυξημένο άγχος και αυξημένη πίεση και πρέπει να δώσουμε
Θεωρώ ιδιαίτερη σημασία στη ψυχική μας υγεία. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι και διάφορα πράγματα που μπορούμε να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, που μπορούμε να επιστρατεύσουμε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να περάσει αυτή την περίοδο όσο πιο ανώδυνα γίνεται, όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Θέλω να ξεκινήσω μιλώντας για την αίσθηση ελέγχου που παίζει μεγάλο ρόλο όσον αφορά το άγχος. Γενικότερα το άγχος, όχι μόνο το άγχος των εξετάσεων, αλλά εγώ θέλω να το έχετε υπόψη σας και αυτή την περίοδο. Συχνά οι παράγοντες που μας προκαλούν άγχος και στρες είναι πράγματα για τα οποία αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε τον έλεγχο. Όταν λοιπόν μας καταβάλει αυτό το αίσθημα αναβοηθησίας, του τύπου, για παράδειγμα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να βοηθήσω τον εαυτό μου, όταν νιώθουμε αυτό το πράγμα, τότε πιθανόν να νιώσουμε άγχος, στρες και διάφορα άλλα δυσάρεστα συναισθήματα όπως ο θυμός και η απογοήτευση. Όταν λοιπόν ξεκινά το άγχος των εξετάσεων να γίνεται αισθητό, προσπαθήστε να εστιάσετε σε όλα όσα είναι κάτω από τον έλεγχό σας. Για παράδειγμα, το πόσο θα διαβάζετε, πόσο θα αφιερώσετε στην προετοιμασία σας και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πράγματα που τα ελέγχετε εσείς. Προσπαθήστε να κάνετε ένα ημερήσιο πρόγραμμα που να σας επιτρέπει να διαβάσετε επαρκώς και εστιάστε μόνο πάνω στη δική σας προετοιμασία. Με την ίδια λογική, πρέπει να αποφύγουμε να ταλαιπωρούμε το μυαλό μας με πράγματα που είναι εκτός του ελέγχου μας, όπως είναι η βαθμολογία που θα πάρουμε στην εξέταση, τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις που ενδεχομένως να μπουν στην εξέταση. Δεν είμαστε ο καθηγητής, δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του καθηγητή, άρα όσο και να προσπαθούμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ούτε τι ερωτήσεις θα μπουν στην εξέταση, ούτε τι βαθμό θα πάρουμε. Εισηγούμε να επενθυμίσετε στον εαυτό σας ξανά και ξανά ότι αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να προετοιμαστώ όσο πιο καλά μπορώ και αυτό είναι από μόνο που είναι αρκετό. Και γενικά, όσον αφορά το άγχος, πάντα προσπαθούμε να εστιάσουμε σε πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και όχι πάνω σε οτιδήποτε δεν είναι κάτω από το δικό μας τον έλεγχο. Πάλι λίγο περίεργη διαφάνεια μου εδώ. Εντάξει, θα σας τα διαβάσω εγώ. Θέλω να προχωρήσουμε στον εσωτερικό μας διάλογο. Ο καθένας από εμάς έχει αυτό που ονομάζουμε εσωτερικό διάλογο και αναφέρεται ή μπορείτε να το ακούσετε και ως εσωτερικό μονόλογο. Inner talk είναι στα αγγλικά. Αναφέρεται, εν πάση περιπτώσει, στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας. Περιλαμβάνει όλα αυτά που λέμε στον εαυτό μας. Συνήθως δεν έχουμε επίγνωση όσον αφορά το τι λέμε στον εαυτό μας. Είναι μια διαδικασία που γίνεται αυτόματα. Μπορούμε όμως, όταν φέρουμε την προσοχή μας στον εσωτερικό μας διάλογο, να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε το περιεχόμενο του. Όταν αγχωνόμαστε, συνήθως μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου οι σκέψεις μας είναι μη ρεαλιστικές και πολλές φορές εστιάζουμε και στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Θέλουμε, ιδανικά, να μπορούμε να εκλογικεύουμε τις σκέψεις μας και να μην παρασυρώμαστε από ακραία σενάρια. Εγώ σας προτρέπω να σκεφτείτε τι είναι αυτό που λέτε στον εαυτό σας όταν κοντεύουν οι εξετάσεις. Και γενικά όταν αγχώνεστε, γιατί αυτό το σεμινάριο μπορεί να είναι έτσι πιο για τις εξετάσεις, για το άγχος των εξετάσεων, αλλά ειδικά αυτές οι τέσσερις πρώτες συμβουλές που θα δώσω αφορούν το άγχος γενικότερα. Βλέπουμε στη διαφάνεια, στην πρώτη στήλη, κάποιες πιθανές σκέψεις που μπορεί να κάνει ένα άτομο με άγχος. Και στη δεύτερη στήλη βλέπουμε μια σκέψη εναλλακτική, η οποία είναι πιο ρεαλιστική και δεν μας προκαλεί τόσο αρνητικά συναισθήματα όσο είναι σκέψη στην πρώτη στήλη. Πολλοί από εμάς έχουμε την τάση να κάνουμε σκέψεις και να μιλάμε με τον εαυτό μας όπως αυτές που βλέπετε στην πρώτη στήλη, που είναι λίγο ακραίες, δεν είναι τόσο ρεαλιστικές, λίγο απόλυτες. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιληφθώ ότι μία από τις σκέψεις που με αγχώνουν και μου κατεβάσουν τη διάθεση μου είναι «Εάν δεν τα πάω καλά στην εξέταση, δεν αξίζω». Είναι η πρώτη σκέψη που έχω σημειωμένη εδώ. Εγώ σας καλώ να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τέτοιες σκέψεις και να προβληματιστείτε. Ισχύουν όντως ή όχι. Μπορεί και να μην ισχύουν. Θέλω εσείς να προβληματιστείτε για αυτές τις σκέψεις, αφού τις εντοπίσετε, αυτές τις πιο απόλυτες και ακραίες σκέψεις. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι όχι, η αξία μου δεν στηρίζεται πάνω στους βαθμούς που παίρνω σε εξετάσεις. Και να υπενθυμίσω στον εαυτό μου για μένα, που στηρίζεται η αξία ενός ανθρώπου. Σε τι, πάνω στους βαθμούς του. Έτσι κρίνω εγώ τους άλλους ανθρώπους. Εάν όχι, γιατί να κρίνω με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μου. Άρα βγάζουμε από μέσα μας κάποιες σκέψεις, σαν να τις βλέπουμε μπροστά μας. Μπορείτε να τις γράψετε κιόλας τέτοιες σκέψεις και επεξεργαστείτε τις.
προσπαθήστε να τις αφήσετε να σας προβληματίσουν παρά να τις αποδεχτείτε ως την απόλυτη αλήθεια. Τώρα θέλω να φέρω την προσοχή σας στο πώς αντιλαμβάνεστε τις εξετάσεις ως γεγονότα στη ζωή σας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί καθορίζουν την ακαδημαϊκή μας πορεία, την ακαδημαϊκή μας πρόοδο. Όμως, πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε τις εξετάσεις ως ένα μέρος μιας πιο μεγάλης εικόνας. Δηλαδή, πρέπει να αναλογιστώ τι είναι σημαντικό για μένα ως άνθρωπος και ποιο είναι το νόημα της ζωής μου. Όταν μας πνίγει το άγχος, είναι καλό να προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη διεργασία. Το σημαντικό είναι να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, να είναι καλά η οικογένειά μας. Όταν φέρουμε στο μυαλό μας όλα όσα έχουν πραγματικό νόημα στη ζωή μας, θα καταλάβουμε ότι μια εξέταση είναι ένα μικρό μέρος της ζωής μου. Και ότι ακόμα και αν δεν τα πω καλά, δεν πειράζει. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα πάνω στα οποία πρέπει να μπορώ να εστιάζω, όπως είναι το μέλλον μου, η οικογένειά μου, οι δραστηριότητες μου, η ψυχική μου ηρεμία. Και να κατανοώ ότι ακόμα και αν δεν τα πω καλά σε μια εξέταση, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πρέπει δηλαδή να μπορώ να βλέπω τη μεγαλύτερη εικόνα και να αντιλαμβάνομαι ρεαλιστικά τι σημασία έχει το κάθε τι για μένα και πόση σημασία έχει. Και αυτό το λέω γιατί γνωρίζω ότι το άγχος των εξετάσεων μπορεί να γίνει τόσο έντονο σε ορισμένες περιπτώσεις που να ξεχάσουμε τι πραγματικά έχει σημασία τη ζωή μας. Θα το αφήσουμε να μας καταβάλει. Προχωρώ και στην αυτοφροντίδα. Self-care στα αγγλικά. Είναι κάτι που το τονίζω σε κάθε σεμινάριο γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Ξέρω ότι όταν είμαστε κάτω από πίεση και όταν είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, είναι εύκολο να ξεχαστούμε και να αγνοήσουμε τις βασικές μας ανάγκες. Επειδή όμως κατά τις εξεταστικές περιόδους ξοδεύουμε πάρα πολύ ενέργεια, πρέπει να προσπαθούμε να ακτούμε αυτή την ενέργεια, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε. Να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε ενέργεια ουσιαστικά. Κάποια από τα πιο σημαντικά πράγματα που δεν πρέπει να αγνοούμε είναι ο ύπνος και η διατροφή. Αυτά μπορεί να σας ακούγονται πολύ βασικά, αλλά σκεφτείτε πόσες φορές μέσα στην πίεση της ημέρας ξεχνούμε να φάμε ή τρώμε έτσι στα γρήγορα ή ξυπνούμε πολύ πρωί για να διαβάσουμε, ξυπνούμε πολύ πρωί για να προλάβουμε όλα όσα έχουμε να κάνουμε. Αλλά όταν δεν κοιμόμαστε καλά, όταν δεν τρεφόμαστε καλά, προφανώς επηρεάζεται και η ψυχολογία μας, επηρεάζεται όλος μας ο οργανισμός. Και επηρεάζει και την απόδοσή μας στο τέλος. Άρα, προσπαθήστε να μην ξεχνάτε γεύματα, προσπαθήστε να έχετε μια ισορροπημένη διατροφή, περισσότερο από ποτέ, τις περιόδους που είμαστε αγχωμένοι και πιεσμένοι, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Ακόμη πιο πολύ από άλλες περιόδους. Σε δύσκολες δηλαδή και απαιτητικές περιόδους, πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αντεπεξέλθει, όχι να του βάζουμε περισσότερα εμπόδια. Η κακή διατροφή, η έλλειψη ύπνου και η ξεκούραση απλώς κάνουν το έργο μας πιο δύσκολο. Ενώ μπορεί να θεωρούμε ότι μας βοηθούν, δεν μας βοηθούν. Να δίνετε λοιπόν προτεραιότητα στον εαυτό σας και στις ανάγκες σας, ούτως ώστε να μπορέσει ο οργανισμός σας να αντέξει αυτήν τη δύσκολη και πιεστική περίοδο. Σας υπενθυμίζω επίσης να κάνετε διαλύματα. Όταν τα χρειάζεστε, τα χρειαζόμαστε τα διαλύματα, όλοι μας τα χρειαζόμαστε. Να βάλετε τη γυμναστική στη ζωή σας, γιατί η γυμναστική μας δίνει ενέργεια, μας βοηθάει να αυτονοηθούμε, βελτιώνει τη διάθεσή μας, μας βοηθάει να ηρεμήσουμε από το στρες, να χαλαρώσουμε. Και ξέρω ότι η δουλειά που έχετε είναι πάρα πολύ και το διάβασμα μπορεί να μας φαίνεται πολλές φορές βουνό, αλλά όποτε μπορείτε, προσπαθήστε να βάλετε και στο πρόγραμμα σας κάποιες στιγμές χαλάρωσης, ένα βράδυ για παράδειγμα, να κάτσετε να δείτε μια ταινία, να ξεκουραστείτε, να μαγειρέψετε με τον σύντροφό σας, να βγείτε για έναν καφέ, να δείτε ένα φίλο. Είναι σημαντικό και πολύ βοηθητικό να αλλάζουμε παραστάσεις και να χαλαρώνουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε πιο δυνατοί στην εργασία μας. Και ένα σημαντικό μέρος της αυτοφροντίδας που νομίζω πολύ αγνοούν είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω μας. Νοιάζομαι για τον εαυτό μου σημαίνει ότι επιτρέπω μόνο σε συγκεκριμένα άτομα να είναι κοντά μου, άτομα που με αγαπούν, που με νοιάζονται, που με κάνουν να νιώθω όμορφα, που με στηρίζουν και βγάζω από τη ζωή μου τοξικούς ανθρώπους που με ταλαιπωρούν. Έχουμε κάνει και σεμινάριο συγκεκριμένα για τους τοξικούς ανθρώπους και τις τοξικές σχέσεις και μπορείτε να το βρείτε και να το παρακολουθήσετε αν θέλετε στο YouTube, στο κανάλι μου Πανεπιστήμιο. Είναι ένα από τα πιο παλιά μας σεμινάρια, αλλά αρκετά σημαντικό, θεωρώ και αυτό.
Προχωρώ στην επόμενη συμβουλή. Εννοείται ότι σε μια δεδομένη στιγμή, ούτε ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας, μπορεί να υπάρχουν πολλά θέματα στη ζωή μας που μας αγχώνουν και μας στρεσάρουν. Σπάνια να είναι μόνο η εξέταση που με αγχώνει. Οτιδήποτε μπορούμε να το αναβάλουμε για λίγο, ας το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τον εαυτό μας να αντιμετωπίσει πιο πολλά θέματα από όσα μπορεί να αντιμετωπίσει μια δεδομένη στιγμή. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει κάποιο πρόβλημα ένα φίλο και να με παίρνει τηλέφωνο συνέχεια. Μπορεί να έχω μια διαφωνία με κάποιο μέλο τη οικογένεια μου. Μπορεί να με αγχώνει κάποιο οικονομικό ζήτημα ή κάτι στη δουλειά. Όσο μπορούμε και στον βαθμό που μπορούμε, α τα βάζουμε στην άκρη αυτά τα θέματα, να εστιάσουμε στι εξετάσει μα και όταν με το καλό περάσουν, θα έχουμε περισσότερη ψυχική δύναμη και ενέργεια να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε άλλο μα απασχολεί. Θέλω να δούμε τώρα και κάποιες μεθόδους στοχευμένες στο άγχος και πώς θα το διαχειριστούμε. Όλες οι προηγούμενες συμβουλές που έδωσα μέχρι τώρα, εάν τις ακολουθήσετε, θα δείτε ότι βοηθούν και στα επίπεδα άγχος που βιώνουμε, αλλά θέλω να σας μιλήσω και για κάποιες τεχνικές, συγκεκριμένα τεχνικές διαχείρισης του στρες. Θα ξεκινήσω με τη διαφραγματική αναπνοή. Όταν είμαστε αγχωμένοι, μας βοηθά πάρα πολύ να διακόψουμε για λίγο αυτό που κάνουμε και να πάρουμε μερικές βαθιές διαφραγματικές αναπνοές. Αυτού του είδους οι αναπνοές ηρεμούν και κατευνάσουν τον οργανισμό μας. Για να βεβαιωθούμε ότι αναπνέουμε μέσω του διαφράγματος, θέλω να κάνουμε μαζί μια άσκηση. Θέλω να βάλετε το δεξί σας χέρι στο στήθος και το αριστερό σας χέρι στην κοιλιά, έτσι όπως βλέπετε και στην εικόνα. Πάρτε τώρα μια αναπνοή. Εάν σηκώνετε πιο πολύ το δεξί σας χέρι, τότε αναπνέετε θωρακικά, μέσω του θώρακα. Αυτή είναι μια, δεν είναι λάθος, αλλά είναι μια πιο ρηχή μορφή αναπνοής που δεν επιτρέπει σε αρκετό αέρα να εισέρχεται και να εξέρχεται. Εάν σηκώνετε πιο πολύ το αριστερό σας χέρι, κατά την εισπνοή, τότε αναπνέετε διαφραγματικά. Για να επιτύχουμε μια διαφραγματική αναπνοή, πρέπει ο αέρας που εισέρχεται κατά την εισπνοή να κατεβαίνει μέχρι κάτω, μέχρι την κοιλιά μας. Να κάνουμε μια δεύτερη άσκηση. Θέλω να βάλετε τα δύο σας χέρια πάνω στην κοιλιά σας, έτσι ώστε τα δύο μεσαία σας δάχτυλα να ακουμπούν το ένα στο άλλο. Έτσι. Και θέλω να πάρετε μια βαθιά αναπνοή και να κατεβάσετε τον αέρα μέχρι την κοιλιά κάτω, έτσι ώστε η κοιλιά να φουσκώσει λίγο και τα δύο σας δάχτυλα να απομακρυνθούν ελαφρώς το ένα από το άλλο. Αν τα καταφέρετε, σημαίνει ότι παίρνετε μια βαθιά διαφραγματική αναπνοή. Δοκιμάστε το 1-2 φορές. Επομένως, οι αναπνοές είναι κάτι σημαντικό να θυμόμαστε. Μπορεί να είναι έτσι μια βασική συμβουλή, αλλά όταν είμαστε θυμωμένοι, όταν είμαστε θυμεπρισμένοι, όταν έχουμε ένταση, βοηθά να σταματήσουμε για μερικά λεπτά, να εστιάσουμε πάνω στην αναπνοή μας, να πάρουμε μερικές βαθιές αναπνοές. Βοηθά το σώμα μας να ηρεμήσει και, όπως όλοι γνωρίζουμε, το σώμα και η ψυχολογία μας είναι αλληλένδετα. Άρα, όταν νιώθει το σώμα μου πιο χαλαρό και πιο ήρεμο, νιώθω και εγώ πιο καλά. Προχωρούμε. Η δεύτερη μου συμβουλή είναι να μειώσετε στρεσογόνους παράγοντες. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν κοντινά σας άτομα, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι ούτως ή άλλως μια πιεστική περίοδος, που μπορεί να σας πιέζουν να διαβάσετε ή σας στρεσάρουν, εξηγήστε τους ότι η συμπεριφορά τους έχει αρνητικό αντίκτυπο πάνω σας και ζητήστε τους να σταματήσουν. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να αναβάλουμε κάποια πράγματα και να τα αφήσουμε και πιο μετά, ούτως ώστε να ελευθερώσουμε χρόνο για το διάβασμα μας, αλλά και για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαλύματα και να ξεκουραζόμαστε. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και εννοητικά. Χρειάζεται και το μυαλό μας ξεκούραση. Επομένως, οποιαδήποτε ερεθίσματα υπάρχουν στο περιβάλλον μας, τα οποία προσθέτουν άγχος και μπορούμε να μειώσουμε αυτούς τους στρεσογόνους παράγοντες, καλύτερα να το κάνουμε για να είμαστε μπορεί το μυαλό μας να εστιάσει πιο καλά σε αυτόν που στο διάβασμα μας. Προχωρούμε τώρα στη διαχείριση των σκέψεων, κάτι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για τη διαχείριση του άγχους και του στρες. Συνήθως
κάνουμε πάρα πολλές αρνητικές σκέψεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη ψυχολογία μας. Αυτές τις σκέψεις, εγώ σας ενθαρρύνω να τις εντοπίσετε και να τις γράψετε κάτω. Τι λέτε στον εαυτό σας. Εντοπίστε τις αρνητικές σκέψεις που σας ταλαιπωρούν και γράψτε τις σε ένα κομμάτι χαρτί. Και μετά αναρωτηθείτε κατά πόσο αυτές οι σκέψεις είναι ρεαλιστικές. Εάν δεν είναι ρεαλιστικές, δεν μας ωφελούν σε κάτι. Άρα, ίσως να μπορώ να αντικαταστήσω αυτή τη σκέψη με κάποια πιο ρεαλιστική. Εάν είναι ρεαλιστική η σκέψη μου, μπορώ να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα δείτε ότι το άγχος μας αφορά σενάρια μελλοντικά τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά. Σκεφτόμαστε τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Άρα, είναι καλό να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε με κάτι πιο ρεαλιστικό. Για παράδειγμα, μπορεί να έχω τη σκέψη «θα αποτύχω στην εξέταση». Σκεφτείτε με τι θα μπορούσατε να την αντικαταστήσετε αυτή τη σκέψη. Η δική μου εισήγηση μιας πιο ρεαλιστικής σκέψης είναι «θα προετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ και μάλλον θα τα πάω καλά». Είναι μια πιο ρεαλιστική σκέψη και σίγουρα δεν μου προκαλεί τόσο δυσάρεστα συναισθήματα όσο η πρώτη σκέψη. Να ξέρετε ότι οι σκέψεις μας είναι συνδεδεμένες με τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Η κάθε σκέψη οδηγεί σε κάποιο συνέστημα. Αν είναι πολύ αρνητικές οι σκέψεις μου, εννοείται θα μου προκαλέσουν δυσάρεστα συναισθήματα. Εννοείται θα με παρασύρουν. Ο τρόπος που νιώθω επηρεάζει με τη σειρά του τη συμπεριφορά μου. Εάν λέω στον εαυτό μου θα αποτύχω, θα νιώθω χάγια και αυτή η χαμηλή διάθεση και η χαμηλή ενέργεια θα με οδηγήσει στο να μην θέλω να διαβάσω. Ή θα με οδηγήσει σε άλλες δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Επομένως, να εστιάσουμε στη ρίζα του προβλήματος που μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι οι σκέψεις μας και αυτό που λέμε στον εαυτό μας. Εννοείται ότι όταν νιώσω ότι χρειάζομαι στήριξη, πρέπει να αποταθώ σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Όλες αυτές οι συμβουλές που έδωσα είναι βεβαίως χρήσιμες και σημαντικές, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας στο βαθμό που χρειάζεται. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που μπορούν να σας προσφέρουν την κατάλληλη στήριξη και την καθοδήγηση που χρειάζεται ένας άνθρωπος και εάν νιώθετε την ανάγκη, εγώ σας ευχαρίνω να επικοινωνήσετε με κάποιον. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου δικαιούστε και συνεδρίες δωρεάν και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας. Σε γενικές γραμμές, να θυμάστε ότι είναι καλό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας εάν τα συμπτώματα σας προκαλούν ανησυχία, εάν τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα και διαταράζουν την καθημερινότητά σας και τη λειτουργικότητά σας, εάν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το άγχος και το στρες, εάν νιώθετε ότι ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να το κρατήσετε σε λειτουργικά επίπεδα και εάν τα συμπτώματα σας επιμείνουν ακόμη και μετά το τέλος της εξεταστικής περίοδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε και εισηγούμε να επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Θα προχωρήσουμε τώρα και στην άσκηση μας. Μια άσκηση χαλαρώσεως ονομάζεται Progressive Muscle Relaxation. Έχει να κάνει με τους μυς του σώματος μας. Και θα ήθελα εγώ θα την καθοδηγώ αυτή την άσκηση. Θέλω να καθίσετε όσο πιο άνετα μπορείτε, να κλείσετε τα μάτια και να ακούσετε απλώς τις οδηγίες της άσκησης. Στο τέλος, θα έχουμε και χρόνο να συζητήσουμε, επομένως, αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις, μπορούμε να τις λύσουμε μετά την άσκηση. Ωραία. Θα ήθελα να ακολουθήσετε τις οδηγίες όσο καλύτερα μπορείτε και όταν υπάρχει παύση, συνεχίστε την άσκηση μόνοι σας. Η συγκεκριμένη άσκηση αποσκοπεί στο να μας μάθει πώς να φέρνουμε την προσοχή μας στις σωματικές μας αισθήσεις και να αναγνωρίζουμε σημεία έντασης. Για τη συγκεκριμένη άσκηση μπορείτε να καθίσετε, δεν είναι ανάγκη να είστε ξαπλωμένοι, μπορείτε να την κάνετε και καθιστή, αλλά βεβαιωθείτε ότι νιώθετε άνετα. Η σπονδυλική σας στήλη πρέπει να στηρίζεται καλά και να μην νιώθει πίεση. Ξεκινήστε την άσκηση κλείνοντας τα μάτια σας και παίρνοντας μερικές βαθιές αναπνοές. Εισπνοή. Εκπνοή.
Προσέξτε πώς κινείται ο θώρακας και η κοιλιά με κάθε αναπνοή. Σε κάθε εκπνοή, αφήστε το σώμα σας να βαραίνει ολοένα και πιο πολύ και να επιτυγχάνει βαθύτερη χαλάρωση. Φέρτε την προσοχή σας σε όλα τα μέρη του σώματος που ακουμπούν στο πάτωμα. Προσέξτε αυτή τη σύνδεση μεταξύ του σώματος σας και της γης. Και αφήστε το σώμα σας να αφαιθεί προς τη γη ακόμη πιο πολύ. Νιώστε το σώμα σας να βαραίνει. Τώρα φέρτε την προσοχή σας στο κάτω μέρος των ποδιών σας, στα δάχτυλα, την πατούσα και τον αστράγαλο. Θέλω να σφίξετε όλους τους μυς όσο πιο σφιχτά μπορείτε, διπλώστε τα δάχτυλα των ποδιών σας και κρατήστε τα έτσι για μερικά δευτερόλεπτα. Τώρα με μια γρήγορη κίνηση, χαλαρώστε τα δάχτυλα των ποδιών σας. Προχωρήστε στη γάμπα, το μέρος του ποδιού ανάμεσα στη φτέρνα και το γόνατο. Σφίξτε όσο πιο δυνατά μπορείτε αυτούς τους δύο μυς. Κρατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα και χαλαρώστε. Προχωρούμε στους γλουτούς, τους μυρούς, τους ζουποφούς και τη λεκάνη. Σφίξτε όλους τους μυς αυτής της περιοχής πολύ δυνατά. Παρατηρήστε όλη την ένταση που υπάρχει στους μυς σας. Και τώρα χαλαρώστε. Πάμε στην κοιλιά. Θέλω να σφίξετε την κοιλιά σας πολύ πολύ δυνατά, να γίνει σκληρή σαν πέτρα. Κρατήστε το για λίγο και χαλαρώστε. Φέρτε τώρα την προσοχή σας στην παλάμη. Θέλω να κλείσετε τα χέρια, να διπλώσετε τα δάχτυλα σας προς τα μέσα, δημιουργώντας μια γροθιά. Σφίξτε όσο πιο πολύ μπορείτε, χωρίς να τραυματίσετε τον εαυτό σας. Κρατήστε τις γροθιές σας για μερικές στιγμές. Και χαλαρώστε. Προχωρήστε στους ώμους. Θέλω να τους σηκώσετε πάνω και να τους φέρετε όσο πιο κοντά στα αυτιά. Παρατηρήστε αυτή την αίσθηση ένταση στους ώμους, στο σβέρκο και τον λαιμό. Με μια απότομη κίνηση, χαλαρώστε. Φέρτε τώρα την προσοχή στο στόμα σας. Θέλω να σφίξετε όλους τους μυς στο στόμα και γύρω από αυτό. Κλείστε σφιχτά το στόμα, ενεργοποιώντας όλους τους μυς της περιοχής. Και με μία κίνηση, χαλαρώστε το στόμα σας. Πάμε στα μάτια. Κλείστε τα μάτια σας πολύ σφιχτά. Κρατήστε τα για μερικές στιγμές. Και με μια γρήγορη κίνηση, χαλαρώστε. Προχωρούμε στα φρύδια. Θέλω να τα σουφρώσετε. Να έρθουν και τα δύο προς τα μέσα, προς τη μύτη.
Κρατήστε τα εκεί. Χαλαρώστε. Φέρτε τώρα την προσοχή σας σε όλο σας το σώμα. Νοερά σκανάρετε όλο σας το σώμα και προσπαθήστε να αναγνωρίσετε εάν έχει απομείνει ένταση σε οποιοδήποτε σημείο. Ξεκινήστε από τα δάχτυλα των ποδιών, την πατούσα, τη φτέρνα, τις γάμπες, τα γόνατα, τους μυρούς, τους βοφούς και προχωρήστε στη λεκάνη, την πλάτη, την κοιλιά, τα χέρια, τους αγκώνες, τους ώμους, τον λαιμό και το κεφάλι σας. Καθώς η άσκηση φτάνει στο τέλος, μείνετε ακόμη μερικές στιγμές στην ηρεμία και την επίγνωση της στιγμής. Κρατήστε τα μάτια σας κλειστά και εξερευνήστε πώς αισθάνεστε, πώς αισθάνεται το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα σας. Και όταν νιώσετε έτοιμοι, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια και να επανέλθετε στο σεμινάριο μας. Ωραία. Λοιπόν. Αυτή ήταν η άσκηση χαλάρωσης, την οποία, όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να την κάνετε και μόνοι σας. Ουσιαστικά βοηθά να αναγνωρίσουμε σε ποια σημεία νιώθουμε ένταση, σε ποια σημεία νιώθουμε πίεση στο σώμα μας, να κάνουμε ένα σκανάρισμα νοερό του σώματος μας, ούτως ώστε να εντοπίσουμε σημεία έντασης. Όπως είπα και πριν, το σώμα μας και η ψυχολογία μας είναι δύο στοιχεία αλληλένδετα και όταν μπορεί να χαλαρώνει το ένα, βοηθά να χαλαρώνει και το άλλο. Γι' αυτό βοηθά και η γυμναστική και η συγκεκριμένη άσκηση. Ωραία. Τώρα, εάν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις, απορίες, διευκρινήσεις, μπορείτε να με ρωτήσετε, μπορείτε να τις γράψετε εδώ στο chat. Και θα τη συζητήσουμε.